Αποκλείεται και σε εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στο Δήμο Δωρίδας και σε όλα σχεδόν τα χωριά του. Στο Λιδωρίκι ξορκίζουν το μνημόνιο και την κρίση και υποδέχονται την άνοιξη με μουσική και τραγούδια. Αυτό θα γίνει το Σάββατο 5 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου. Θα συμμετέχουν η χορδία της Άμβιας και με το μουσικό σχήμα Γιώργος Μίνα, Πινελόπη και Στέλλα. Μέλη του τοπικού συμβουλίου αλλά και ο πρόεδρος Χαράλαμπος Πέτρου έκανε κάλεσμα σε όλους τους συμπολίτες του προκειμένου να παρευρεθούν και να τιμήσουν με την παρουσία τους στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Δωρίδας στη Λιδωρίκη. Και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων μετά από πολλές δεκαετίες στο χωριό μας. Ξεκινάμε το Σάββατο βράδυ με μια υπέροχη συναυλία στην οποία συμμετέχει η Τεσσαρακονταμελής χοροδία, μεικτή χοροδία της Άμφισσας και το σχήμα Γιώργος Μίνα Πινελόπη Στέλλα από την Αθήνα με έντεχνο τραγούδι και βέβαια θα έχουμε και τη σχετική συζήτηση. Το περιλαμβάνει την Κυριακή, αναλαμβάνει πλέον ο Δήμος τη Σκυτάλη. Έχει μασκαράδες, γαϊτανάκι, φωτιές, παραδοσιακά πάντα και από ό,τι ξέρω και σουβλάκια. Και τη Δευτέρα εκεί πλέον το εθνικό φαγητό, φασολάδα, ελιέτσες, ταραμοσαλάτα, λαγάνα και όλα τα συνεπακόλουθα. Με κρασάκι δωρεάν, ωραίο. Θέλω να σας καλέσω όλους στο τριήμερο των αποκριάτικων εκδηλώσεων που παρουσιάζουμε στο Λιδωρίκι. Μέσα σε αυτή την κρίση θα είμαστε σεμνοί και ταπεινοί και θέλουμε να σας καλέσουμε να περάσουμε ένα ξέχαστο βράδυ. Το Σαββάτο το βράδυ στις 7 η ώρα θα υπάρχει μία συναυλία η οποία θα την παρακολουθήσουμε στην αίθουσα του Δήμου την Κυριακή το απόγευμα. Όλοι οι γονείς με τα παιδιά και όλους όσοι θα βρίσκονται στην περιοχή, φίλοι μας, γνωστοί μας, θα χορέψουμε το παραδοσιακό γαϊτανάκι στην πλατεία με φωτιές, γλέντι και κρασί. Τη δε Δευτέρα το πρωί η φασουλάδα θα είναι το πρώτο το οποίο θα προσφέρουμε στον κόσμο, σύν όλα τα εδέσματα που προσφέρονται την καθαρά Δευτέρα. Τη δε Δευτέρα απόγευμα θα έχουμε το πέταγμα του αϊτού, όπου εκεί θα βραβευτεί και ο καλύτερος αϊτός και αυτός ο αϊτός ο οποίος θα πάει πιο ψηλά στα σύννεφα.